Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε, καλή σου μέρα και χρυσή. Τι κάνετε? Πού είστε? Σε ποια θάλασσα αρμενίζετε? Πού είσαστε? Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, έλα, πείτε τα όλα. Δεν θα ζηλέψω. Όχι, 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 όχι. Πείτε μου σε ποια θάλασσα, σε ποια βουτιά βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Έλα, έλα, πες, 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 πες. Αν είσαι στη δουλειά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, ήρθα να ετοιμαστούμε, να κατηφορήσουμε, να πάμε μαζί. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους. Έλα, η φιλιό θα μας πει. Σε ποια παραλία είσαι, φιλιό? Έλα, πες. Αντιλιακό φοράς, πες. Θα τα αντέξω, πες το, πείτε, πείτε που βρίσκεστε. Παναγίτσα μου. Καλημέρα, Λη. Φτιάχνω δεύτερο καφέ να τα πούμε. Δεν θα πιω άλλο καφέ, γιατί ξέρεις το θέμα μου. Ξέρεις την κατάστασή μου, όμως... τσάι του βουνού. Τσάι του βουνού, Ούρσουλά μου. Καλημέρα. Καφέ, ενδοφλέβια, ποια παραλία. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, δεν πειράζει. Θα σας βγάλω εγώ καμιά εικόνα... Όπως κατεβαίνω, αυτές που σου στέλνω στα story, λίγο θάλασσα, λίγο λουόμενους, λίγο έτσι να νιώσεις λίγο πώς είναι το vibe, ρε παιδί μου, των διακοπών, της θάλασσας, της παραλίας. Να πάρουμε λίγο μάτι, κατάλαβες, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Καλημέρα, καλημέρα. Σπίτι και περιμέναμε το live σου. I love you, I love you. Και θα σε πάρω και μαζί μου, εννοείται. Σπίτι, είμαστε καλές στη δουλειά. Θα στεναχωρηθείς πολύ τώρα. Πάω στην πισίνα. Ξέρεις σε ποια. Αρχικά, δεν θα στεναχωρηθώ. Πρώτο, γιατί την είδα τουλάχιστον, μπορεί να μην τη γεύτηκα. Και δεύτερον, γιατί είσαι σε τέλειο περιβάλλον και γιατί νομίζω ότι και εσύ το νιώθεις αυτό και είσαι χαρούμενη εκεί που είσαι. Σωστά, έλα σε μένα μιλάς. Καλημέρα, Φόφη! Έλα, Ζαφυρένια, καλημέρα. Ποια παραλία? Μία φορά πήγα για μισή ώρα και έφυγα. Ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο. Ένα μπάνιο στη θάλασσα. Θα σας στείλω εγώ στα story. Καθαρίζεις και με βλέπεις. Αγαπημένη μου. Άσε, τα βλέπουμε κι εμείς στον Ναύπλιο. Δεν πάω ποτέ μπάνιο τις Κυριακές από τον πολύ τον κόσμο. Η αλήθεια είναι πως κι εγώ, όταν τα παιδιά ήταν πιο μικρά και πριν ανοίξουμε το φούρνο, γενικά εγώ Κυριακές δεν δούλευα, μόνο αν ήταν βάφτιση ή γάμος, έτσι, όπως ακόμα και τώρα προσπαθώ να το κρατάω με τα μακιγιάς. Θέλω να σου πω ότι Κυριακές δεν τα έπαιρνα ποτέ, γιατί πάντα τα έπαιρνα μόνη μου, γιατί ο Στέφανος δούλευε και δεν μπορούσα να τα ελέγξω όταν είχε πολύ κόσμο. Οπότε και εγώ Κυριακές πάντα απέφευγα, να ξέρεις, αγαπημένη μου, οπότε σε νιώθω και ταυτίζομαι 100%. Καλημέρα από τη θερμή Λάρισα. Νομίζω ότι... Δεν νομίζω, μάλλον νομίζω ότι δεν νομίζω. Τι ωραία ελληνικά, πες μου συγχαρητήρια. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει μέρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που να μην είναι θερμό. Καλημέρα, λέει, στην παιδική χαρά δίπλα στην εκκλησία. Ήταν το κίνητρο για να φέρω τα παιδιά μου εκκλησία σήμερα. Αλλά ακόμα και εδώ μαζί σου, αγαπημένη μου. Αχ, σ' αγαπώ. Φιλιά στα παιδιά. Τις καθημερινές είναι πιο ήρεμα και πιο καθαρά άλλωστε. Πόσο δίκιο, πόσο δίκιο. Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για καθαριότητα, από τη φίλη τη Δέσποινα που το είπε, εσύ καθαρίζεις το πρόσωπό σου. Το ξέρεις ότι τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να καθαρίζεις το πρόσωπό σου. Το ξέρεις ότι τώρα... Σταμάτα, μωρέ, και εσύ. Ότι τώρα με τον υδρότα, ότι με την παραπάνω χρήση αντιλιακού, μιλάμε πάντα για αυτούς που πάνε στη θάλασσα και χρησιμοποιούν αντιλιακό κάθε λίγο, έτσι. Πρέπει να καθαρίζουμε λοιπόν πολύ 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 συχνά το πρόσωπό μας. Ξέρεις ότι εγώ την ώρα που έκανα και εγώ καθαριότητες είχα απλώσει τη μάσκα λαντιόπι στο πρόσωπο. Ξέρεις λοιπόν ότι θέλει λίγο προσοχή τώρα... Τώρα ειδικά, καθαρίζουμε το πρόσωπο, λέει και γελάει. Σταμάτα, Ούρσουλα. Λοιπόν, με τόσο υδρότα πλένονται 3 και 4 φορές, ναι. Αυτό που θέλω να πω
Και να εξηγήσουμε είναι ότι τώρα περισσότερο λοιπόν από ποτέ χρειάζεται αποτοξίνωση και καθαρισμό το πρόσωπό μας, έτσι. Οπότε, αν εκεί που κάναμε το χειμώνα, ας πούμε, 2 φορές την εβδομάδα μία μάσκα και ένα σκραμπ, τώρα σας παρακαλώ τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον αν είσαστε καθημερινοί επισκέπτες της θάλασσας, πρωί-απόγευμα, ξέρω εγώ, έτσι, αν η δουλειά σας είναι εξωτερική, σε εξωτερικό χώρο και βάζετε αντιλιακό κάθε λίγο, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, να μην πω 4. Προσοχή βέβαια ποια μάσκα θα επιλέξουμε. Πλήρης ταύτιση, γιώτα, δεν εντυπωσιάζομαι. Η γνώση σου είναι, κατάλαβες. Αχ, και εγώ λέει το πρωί έκανα μάσκα λαντιόπης. Και τώρα πες μου εσύ αν πιστεύεις το κάρμα. Πες μου. Είναι η μάσκα που μπορώ να προτείνω. Είναι η μάσκα που μου ζητάνε για καθαρισμό. Είναι η Ούρσουλα. Αχ, ρε Άννα, τσάκαλε. Είναι, λοιπόν, πες μου εσύ με τα συστατικά που έχει μέσα, αν υπάρχει κάποια άλλη σε όλες τις εταιρείες που έχουμε δει, που έχουμε δοκιμάσει, που μπορούμε να προτείνουμε. Πέρα από τη μάσκα αντιοξυδοτική, καθαριστική, ενυδατική και προληπτική για λεπτές γραμμές και βαθιές ρητίδες. Και μην ακούτε ενεργό άνθρακα ή μην ακούτε ότι περιέχει και άργυλο μέσα και νομίζετε ότι είναι η μάσκα που στεγνώνει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να σου στεγνώσει, να σου ξεραθεί σε σημείο, δηλαδή να μην μπορείς να αρθρώσεις λέξη, όπως με κάτι άλλες παλαιότερα μάσκες. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η σύνθεση, το πάντρεμα των συστατικών που έγινε εδώ, έγινε ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μένα, την ευαίσθητη είναι μεν, αλλά φουλ λιπαρή, από την άλλη επιδερμίδα η οποία μπορεί να είναι αφυδατωμένη, να είναι ξηρή, να είναι ταλαιπωρημένη, να είναι χίλια δυο. Εγώ πάντως τη λατρεύω και η κόρη μου, σ' αγαπώ εγώ. Είναι η μάσκα λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε και εμείς και το παιδί μας. Ωραίες είναι, τέλεια, πολύ ωραία αυτό. Αυτό έκανα και εγώ. Τη λεμονάδα λοιπόν πρώτα από τη Fluff, σαν ενζυμική απολέπιση, ή το ενζυμικό στο καθαριστικό από το... από την MP Pharma, ή το scrub με το kiwi, ή τι άλλο scrub έχουμε, και τη σεόλια το scrub που έλεγα την άλλη φορά με κάτι κορίτσια εδώ στα μηνύματα, είναι καλό. Γενικότερα, να κάνουμε scrub και μάσκες, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γράφει τώρα η Φόφη, εγώ ανυπομονώ να γυρίσω στο σπίτι για να την φορέσω, για να την κάνω. Είναι η μάσκα που μετά από 2 ημέρες, τριήμερα, μείνει διακοπές, μείνει αποδράσεις, έρχεσαι και γυρίζεις και τη ψάχνεις για να την κάνεις στο πρόσωπό σου. Θα μου πεις τώρα και γιατί τη συγκεκριμένη. Γιατί, παιδιά, είναι αποτοξίνωσης, είναι για βαθύ καθαρισμό, είναι... Τι να σου πω τώρα, τα κάνει όλα, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα και είναι και για ευαίσθητες και είναι και για λεπτές γραμμές. Και τη σαλόε την πράσινη μπορείτε να την κάνετε πριν από τη λαντιόπης, γιατί έχει οξέα. Και αυτή μπορούμε, μπράβο. Μου έχει τελειώσει και την έχω ξεχάσει εγώ. Εγώ έχω παίρνω και ξαναπαίρνω την μπλε. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα εσύ που τη βλέπεις τώρα πρώτη φορά, τι έχει μέσα. Αρχικά θέλω να σου τη δείξω. Η συσκευασία είναι αυτή. Είναι 87,7% φυσικά συστατικά, έτσι. Είναι η μάσκα που μπορείς να αφήσεις 20-25 λεπτά. Θέλω να τη δείτε πώς είναι. Είναι σαν πάστα. Είναι 75 ml. Χάχα, σηκώθηκα 7,5 και έκανα scrub μάσκα πλήρη ρουτίνα. Έτσι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Έτσι πρέπει να κάνουμε, παιδιά. Ναι. Όποιος θέλει και scrub. Γιατί μπορεί να νιώθει την επιδερμίδα του, την επιφάνειά του να είναι, πώς λέγεται, να είναι ανομοιόμορφη. Όποιος νιώθει ότι πάει να του μπουκώσει το πρόσωπο από το πολύ αντιλιακό, μπορεί να κάνει και scrub πιο πριν. Όποιος δεν έχει scrub ή δεν έχει χρόνο να κάνει και scrub, είναι και καθαρισμού τραχιά. Ευχαριστώ. Είναι και καθαρισμού λοιπόν, είναι και αποτοξίνωσης. Εντάξει, να το ξέρετε. Έχει τον ενεργό άνθρακα λοιπόν, από εκεί παίρνει και το χρώμα. Ο ενεργός άνθρακας, ξέρουμε όλοι,
ότι να έχει την ιδιότητα να δράσει σαν μαγνήτης και να προσελκύει ρήπους, να προσελκύει όλα τα νεκρά κύτταρα και ενεργοποιείται και μαγνητίζει ακόμα και τις τοξίνες. Γι' αυτό τη λέμε αποτοξινωτική μάσκα. Τώρα, όση ώρα θα κάνουμε το live, αφού βρω, μπράβο, εδώ το έβαλα, αφού καθαρίσω το δάχτυλό μου για να προχωράμε τη ρουτίνα μας, εγώ θα σου δείξω πώς δεν κοκαλώνει. Δεν κοκαλώνει για να μην τη φοβηθεί ακόμα και η πιο ξηρή. Εντάξει, ορίστε, πάρα πολύ ωραία και αυτό, πάρα πολύ ωραίο και αυτό που μοιράζεται η Ούρσουλα. Αυτές τις μέρες, λέει, κάνω συχνά μάσκες εννοεί και σκραπ, γιατί με τη μετακόμιση όλο μέσα στις σκόνες είμαι. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, εκτός από την παρατεταμένη χρήση και πολύ συχνή χρήση αντιλιακού που κάνουμε, και σε τι περιβάλλον βρισκόμαστε. Αν κάνεις παραπάνω καθαριότητες από ό,τι πρέπει, αν κάνεις μετακομίσεις, ντουλάπες, αυτά, ξυλουργούς, ρήπη, σκόνες κτλ, καταλαβαίνεις ότι πάλι θέλει extra boost το πρόσωπό σου. Δηλαδή τώρα εσύ μπορεί να φεύγεις από την Αθήνα, από τη βάση σου, από τη Θεσσαλονίκη και να ετοιμάσεις να πας στο εξοχικό σου. Το εξοχικό σου, το οποίο είναι κλειστό, για παράδειγμα, από το Πάσχα, έτσι. Το ξέρεις ότι θα πάρεις μαζί σου και εσύ μία μάσκα καθαρισμού και αποτοξίνωσης, έτσι. Δεν χρειάζεται να σου το πούμε. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα πώς μπορώ αυτή τη μάσκα να την εμπιστευτώ, που είμαι ξηρή, που είμαι ευαίσθητη, που είμαι προχωρημένης ανάγκης επιδερμίδα, δηλαδή με βαθιές γραμμές, με λεπτές ρητίδες, ή με μια επιδερμίδα η οποία φυδατώνεται. Θα σου πω, παιδιά, ότι έχει το εγχείρισμα μπαμπού, είναι γεμάτο βιταμίνες, μεταλλικά, έχει μέταλλα, έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Το μπαμπού το ξέρουμε όλοι από όσοι έχουμε μπαμπού, τέλος πάντων, ή πήραμε κάποια στιγμή μπαμπού στο σπίτι μας, ότι με ελάχιστο νερό διατηρεί τη ζωντάνια του, διατηρεί τη φρεσκάδα του και μπορεί και αναπτύσσεται. Το ίδιο λοιπόν και η επιδερμίδα. Όχι απλά ενυδατώνεται, αλλά βοηθάει και διατηρεί την ελαστικότητα και τη σφυργιλότητα. Ταυτόχρονα λοιπόν έχει και το έλαιο κάναβης, που το έχουμε αναλύσει, νομίζω, χάρη στη μάσκα Λαντιόπης. Χάρη στη μάσκα Λαντιόπης το ψάχναμε, όταν το ανακαλύψαμε μέσα σαν συστατικό πριν 1,5 με 2 χρόνια, πόσο είναι, μπορεί να είναι και παραπάνω τώρα, εγώ δεν μετράω, που είναι αυτό που θα βοηθήσει ακόμα και ακνεϊκές επιδερμίδες, ακόμα και λιπαρές επιδερμίδες, ακόμα και οι επιδερμίδες οι οποίες τώρα μπορεί να κάνουν ξυσπάσματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Τι λέει? Η συγκεκριμένη μάσκα δεν πρέπει να τη φοβάται κανείς, είναι νομίζω στις top 3. Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι premium, είναι εντελώς premium όπως είναι όλα τα προϊόντα Λαντιόπης, αλλά η συγκεκριμένη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λίγο πιο πονηρά. Θυμάστε που κάνουμε καμιά φορά layering ή βάζουμε εδώ, ας πούμε, του καθαρισμού και εδώ τις λάμψεις, το έχουμε κάνει και μαζί παλαιότερα, με τη ροζ, της αλόη. Λοιπόν, στα σημεία λοιπόν που έχουμε λιπαρότητα, έχουμε πόρους. Καλημέρα, Ρένα μου! Έχουμε πόρους, έχουμε μια ανομοιομορφία. Νιώθουμε τέλος πάντων ότι πρέπει να καθαρίσει στα σημεία τα κρυφά. Εδώ. Δεν θα ξεχνάτε ποτέ τις μάσκες να τις βάζετε και εδώ. Εδώ συσσωρεύεται σμίγμα, συσσωρεύονται ρήποι, συσσωρεύονται τοξίνες και καθαρσίες, τις οποίες δεν το θυμόμαστε να το περάσουμε αυτό το σημείο καλά, ούτε την ώρα που πλένουμε το πρόσωπό μας. Εντάξει, είναι μία μάσκα την οποία λοιπόν μπορείς να βάλεις σε αυτά τα σημεία, όπως μπορείς να βάλεις και αν έχεις λιπαρό τάφ. Να βάλεις μόνο εδώ και να βάλεις εδώ κάτι άλλο. Γενικότερα μην τη φοβηθείτε, εννοείται ότι μπορεί να τοποθετηθεί και στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Μετά το live με τα κορίτσια είχαν πάρα πολλές απορίες με τις μάσκες. Ελπίζω τώρα με τη μάσκα αυτή να τις απαντάω τις περισσότερες. Πόσο χρόνο τώρα την αφήνω? Όλα τα προϊόντα δίπλα στη μύτη Super Sauce. Εκεί ήταν το σημείο που όταν πήγα για καθαρισμό σας είπα ότι μου είπαν ότι εδώ τι γίνεται, και έβγαλα τα γυαλιά τα ειδικά που μου φορούσανε για να δω, παιδιά, το σμίγμα που έβγαινε από εδώ και τις ακαθαρσίες. Να σημειώσουμε ότι εσύ μας έμαθες να το κάνουμε layering με τις μάσκες. Παιδιά, ναι, πάμε και εκεί ανάλογα τις ανάγκες μας. Οπότε,
πόση ώρα την αφήνουμε. Γράφει πάνω 20 με 25 λεπτά. Αν περάσει όμως και μισάωρο, όπως με μένα σήμερα, δεν έχεις κανένα απολύτως κίνδυνο, κανένα απολύτως φόβο. Αν μπορείς λαιμό, ντεκολτέ, εννοείται ότι μπορείς. Όπου θέλεις την τοποθετείς, απλά στα σημεία τα πιο G's, δηλαδή μητούλα, ξαναλέω εδώ, μέτωπο και πηγούνι, άπλωσε λίγο περισσότερη ποσότητα. Τώρα, λαιμό, μπορείς και με ένα πινέλο. Τώρα θα μου πεις, δεν έχω πινέλο τώρα ειδικό για να πλώνω μάσκες. Περίμενε. Μη μου αγχώνεις. Δεν χρειάζεται να έχουμε 15.000 προϊόντα. Θα πάρεις ένα πινέλο. Κάτσε τώρα, γιατί δεν τα έχω βγάλει και όλα εγώ ακόμα. Δεν είμαι έτοιμη. Ή θα πάρεις ένα πινέλο, να, τέτοιο ρε παιδί μου, αλλά το μεγάλο να την απλώσεις. Ή θα πάρεις ακόμα και ένα πινέλο τέτοιο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως επιβάλλον τρόπος, δηλαδή τοποθέτησης, εντάξει. Διαφορετικά με τα χεράκια σας. Με τα χεράκια σας και θα την αφήσετε τουλάχιστον για μένα τώρα, έτσι όπως είμαστε, με τη ζέστη, με τους ρήπους, με το αντιλιακό, 25 λεπτά το λιγότερο. Και πλάτη και γλωτούς μπορεί να εφαρμοστεί για όσους έχουν ακμή στα συγκεκριμένα σημεία. Γενικότερα είναι ό,τι μπαίνει στο πρόσωπο, μπαίνει στο σώμα. Είναι πολύ ωραίο που το επισημαίνει και η Ούρσουλα αυτό. Μην τη φοβάστε καθόλου. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ανακαλύψει εδώ παρέα μαζί. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι αν έχεις το καθαριστικό, το σαπούνι τους, το ίδιο το δικό τους, δεν κάνεις scrub. Πλένεις το πρόσωπό σου μία φορά για να φύγουν όλα αυτά από τη νύχτα. Πλένεις το πρόσωπό σου άλλη μία φορά και μετά κάνεις τη μάσκα. Νομίζω ότι ένας λόγος που καθυστερεί η λαντιόπη στο scrub είναι γιατί έχει τέτοια αυτοπεποίθηση και τέτοια σιγουριά, τουλάχιστον εγώ θα είχα αν η εταιρεία ήταν δικιά μου, που νομίζω ότι είναι σαν λίγο πιο δευτερεύον αυτό το βήμα για αυτούς, κατάλαβες. Τώρα για το καθαριστικό αυτό τι να πω παιδιά, τα λένε όλα, τα λέμε σε κάθε live με τα κορίτσια και σε κάθε live μεταξύ μας. Είναι ένα καθαριστικό σαπούνι σε gel μορφή, σε τεράστια συσκευασία, 150 ml, που όποιος το παίρνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξαναπάρει. Είναι ένα πάρα πολύ βοηθητικό, όχι μόνο για το δέρμα σου, αλλά και για την ψυχούλα σου την ίδια όταν είσαι ταλαιπωρημένη. Δηλαδή, θέλεις ένα σαπούνι να το έχεις μέσα στο μπάνιο, να το έχεις μέσα στο ντους. Γυρνάς τώρα εσύ, κατακουρασμένος, κατακουρασμένη και δεν έχεις κουράγιο, όχι skincare να κάνεις, ούτε να ξεβαφτείς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου ανησυχείς, θα το κάνει το σαπούνι αυτό για σένα. Είναι δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο, κάνει ντεμακιγιάζ ακόμα και στα μάτια, το βαρύ το μακιγιάζ, το έντονο το μακιγιάζ, στο λέω εγώ εδώ αυτό, δερματολογικά ελεγμένο, οφθαλμολογικά ελεγμένο να ξαναπούμε, σε περίπτωση δηλαδή που έχεις και παιδάκι που είναι τώρα έτσι στην προεφηβεία και έχει ξεκινήσει λίγο να βάφεται, να βάζει λίγο μασκαρούλα, δεν ξέρω ποια σκέφτομαι τώρα που τα λέω αυτά, καταλαβαίνεις. Μπορείς, γιατί μπορεί να σου πει εγώ βαριέμαι, εγώ δεν πειράζει, έλα ρε μαμά, μόνο λίγο μάσκαρα έχω, όχι παιδιά, και το λίγο μάσκαρα και το πολύ μάσκαρα και το full face μακιγιάζ και το λίγο μακιγιάζ πρέπει να αφαιρεθεί. Οπότε, αν το mood των διακοπών, αν το mood των παιδιών, τέλος πάντων, είναι αυτό, θα πάρεις ένα καθαριστικό λοιπόν σαπουνάκι που να είναι δερματολογικά, οφθαλμολογικά ελεγμένο για να μπορεί να τοποθετηθεί στα ματάκια. Το πιο τέλειο σαπούνι που έχω πάρει και δεν λείπει ποτέ από τα σαπούνια μου. Θα συμφωνήσω 100%. Θα έχεις και ένα σεραφρό. Θα έχεις και ένα με κόκκους. Όπως της Νιασυναμίδης, το από, πώς το λένε, Q&A. Πολύ καλό κι αυτό. Αλλά παιδιά, αυτό, να ξέρεις, δεν το αλλάζει κανείς άπαξ και το χρησιμοποιήσει μία φορά. Γιατί? Γιατί η φωτεινότητα και η λάμψη και το αποτέλεσμα θα το δεις κατευθείαν. Από την πρώτη εφαρμογή δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πλύνει κάποιος το πρόσωπό του, ακόμα και ντεμακιγιάζ να κάνει και να μην έρθει να πει «Ουάου, το πρόσωπό μου λάμπει, το πρόσωπό μου είναι τόσο απαλό, το πρόσωπό μου είναι τέλειο». Φαντάσου δηλαδή τώρα το κόμπο που σου λέω ότι κάνουμε και εγώ και η κοπέλα που γράφει στα σχόλια. Η Ούρσουλα για μένα, υγεία.
είναι ό,τι καλύτερο και μακάρι αυτή τη στιγμή να μπορούσα να πάρω το χεράκι σου και να έρθεις να κάνουμε αυτό και να δεις ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει. Ναι, κοίταξε. Τους βλέπετε τους σπόρους που είναι πεντακάθαρους. Οι πόροι είναι πεντακάθαροι. Δεν υπάρχει σμίγμα, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά υπάρχουνε, γιατί έχω πόρους. Τους μειώνουμε βέβαια σιγά σιγά με όλα αυτά τα μυστικά και αυτά που μοιραζόμαστε, αλλά είναι πεντακάθαροι. Νιώθεις δηλαδή ότι το δέρμα σου ανασένει. Νιώθεις ότι το δέρμα σου σε ευγνωμονεί. Κοίταξε πόση ώρα περνάει και βλέπεις ότι η μάσκα δεν στεγνώνει, για να πιστούν και οι πολύ ευαίσθητες και οι πολύ ξηρές που μου λένε «Ναι, αλλά έχει άνθρακα, είναι καλό, παιδιά». Αν δεν ήτανε, δεν θα το βλέπατε ποτέ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλεις μια ρουτίνα εύκολη, θέλεις μια ρουτίνα που να μην πηγαίνουν κρίμα τα προϊόντα που φοράς. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα να σου περιορίσω τα προϊόντα όσο μπορούσα, αλλά φυσικά όταν μιλάμε για ρουτίνα express, όταν μιλάμε για ρουτίνα που να τα έχει όλα, όταν μιλάμε για ρουτίνα, νομίζω θα συμφωνήσετε παραπάνω από τους μισούς. Υπάρχει κάτι άλλο, εντάξει υπάρχει, το έχω εδώ, υπάρχει κάτι άλλο που θα μας λείπει με αυτό το σέρουμ. Και θέλω να σας πω κάτι τώρα εδώ, αφού είμαστε λίγοι και καλοί. Θα το αποθηκεύσω βέβαια το live. Πώς να το πω χωρίς να το πω. Ούρσουλα βοήθα, πώς να το πω χωρίς να το πω ότι αυτό το μήνα, αυτός ο μήνας που είναι εδώ τώρα, θα γίνει αυτό που θέλουμε με το όπλο πολυβόλο. Θα γίνει του όπλο πολυβόλου, να ξέρεις. Αυτό το μήνα εδώ τώρα, αυτό το μήνα, ξέρεις, ξεκινάνε εκτός, ξεκινάνε προσφορές, ξεκινάνε πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό το μήνα με το... Σ' αγαπώ. Αυτό το μήνα λοιπόν με το όπλο πολυβόλου θα γίνει αυτό που γράφει, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω, αλλά εσείς μπορείτε να το πείτε. Σας αγαπώ. Θα γίνει αυτό που θέλουμε. Παιδιά, συγγνώμη, μία που μου το έπανε και μία που ξέρεις ότι... Εγώ δεν είπα τίποτα βέβαια, Λαντιόπης, αν δεις ποτέ αυτό το live, αυτό το βίντεο, δεν είπα τίποτα. Είναι πανέξυπνος ο κόσμος. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι... ναι, είναι πάρα πολύ έξυπνο το κοινό αυτό. Δεν φταίω εγώ, συγγνώμη. Εγώ πρέπει απλά να τους πω για το όπλο πολυβόλο. Το όπλο πολυβόλο, λοιπόν... Πάλι το σώσε θα γίνει, θα πέσει το site, εγώ του το πω. Μου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, λέει αυτό. Και λέω, ποιο, μόλις θα δώσετε το όπλο πολυβόλο, έτσι. Καλά. Όχι, όχι, λέει, κάναμε αναβάθμιση. Mm-hmm. Θέλω πολύ να δω αυτό το live πώς θα πάει με την αναβάθμιση, την καινούρια που έκανε το site της Λαντιόπης. Αλήθεια σου λέω, ζω για αυτό το live αυτό το μήνα, δεν καταλαβαίνεις. Μόλις θα το πούνε, εγώ απλά θα είμαι εκεί, θα παρακολουθώ την Αγγελική που θα κοιτάει το λάπτο και δεν καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, λοιπόν κάτσε να απολυμάνω τα χέρια μου. Αχ, τι ωραία το βρήκανε κατευθείαν, δεν χρειάστηκε καν να μιλήσω, σας αγαπώ. Τρελαίνομαι, λέμε, το βάζω και στο τσάι μέσα. Ναι, ξεκάθαρα όμως, ξεκάθαρα. Παιδιά, θα σας γλιτώσει αυτό που λέω πάντα, έτσι. Bloody Mary θα τρελαθείς. Ένα θα δώσεις της μαμάς και θα κρατήσεις και εσύ κάτι για σένα. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ κάνανε το λάθος. Και το βάλανε μέσα δώρο με τις προηγούμενες παραγγελίες. Και το τι έχει γίνει δεν καταλαβαίνεις στα μηνύματά τους και στα μηνύματά μου. Και νομίζω ότι εσείς το προκαλέσατε αυτό με λίγη βοήθεια και εμένα, ξέρεις. Να σιγοντάρω από δίπλα. Λοιπόν, καλά λέει, θα στείλω διεύθυνση παραλαβή στο νησί. Καλά εκεί, θα κολλήσουμε. Είσαι καλά. Καλημέρα τώρα. Και μετά θα το ξαναζητάει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι θα το ξαναζητάει είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι έχει το όπλο πολυβόλο για εκείνους που δεν ξέρουν γιατί το λέμε όπλο πολυβόλο. Λοιπόν, δεν δίνω σε κανέναν τον όρο.
Γιώτα, και εγώ μαζί σου είμαι. Μαζί σου. Ούρσουλα, συγγνώμη. Ιαλουρονικό. Ποιος δεν θέλει ιαλουρονικό στην καθημερινότητά του. Πόσο μάλλον τώρα το καλοκαίρι. Καλημέρα. Βιταμίνη C. Βιταμίνη C σε σταθερή και σταθεροποιημένη μορφή, η οποία βιταμίνη C που υπάρχει στο όπλο πολυβόλο συνδυάζεται με πεπτίδια χαλκού, με κρυσταλλική, με οξέα. Είναι ορός, πραγματικά όπλο πολυβόλο, που ταιριάζει με όλα και θα το δείτε όταν με το καλό θα περάσουμε πολύ ωραία αυτό το μήνα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο τώρα, θα με κατάλαβες. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα, όπλο πολυβόλο, γιατί τα έχει όλα, ακριβώς. Βιταμίνη Ε, ανάπλαση, ενυδάτωση, προβιταμίνη Β5, εργαλεία λοιπόν που μαζί έρχονται, ενυδατώνουν, αλλά βοηθούν να κλειδώσουμε την υγρασία και να μείνει η υγρασία μέσα στην επιδερμίδα μας για να κάνουμε και να διατηρήσουμε την ενυδάτωσή μας και την ελαστικότητά μας όπου και αν βρεθούμε, όσο και αν ταλαιπωρηθούμε, είτε σε θάλασσες και ακτές και πισίνες, είτε σε φούρνους, είτε τέλος πάντων όπου δουλεύει ο καθένας και όπου μπορεί ο καθένας. Τώρα, έχουμε μέσα βλαστοκύτταρα ορχιδέας. Έχουμε ένα υπέρτατο συστατικό, όπως γράφουν και τα κορίτσια στο site, γιατί αυτό είναι, τα βλαστοκύτταρα ορχιδέας, όποιος διαβάσει για την ορχιδέα του εξωτερικού τη βιβλιογραφία θα τα βρεις όλα, καλύπτει ό,τι τυχόν ατέλειες υπάρχουν. Από λεπτές γραμμές, από βαθιές ρητίδες, από σημάδια χρόνων, από ουλές, από ό,τι μπορείς να φανταστείς και ό,τι μπορεί να σε ταλαιπωρεί στην επιδερμίδα σου επιφανειακά. Άκου τώρα. Αφού λοιπόν έχουν όλα αυτά τα συστατικά μέσα, έχουν έρθει και έχουν βάλει το κοινό που το μάθαμε πάλι από τη Λαντιόπης και από το σέρουμ αυτό, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παιδιά, ότι το κοινό θα έρθει και θα βάλει μπροστά τις μηχανές, ακόμα και αν δεν δουλεύουν. Ακόμα και αν δεν δουλεύουν επειδή κάνεις τις χημειοθεραπείες σου μετά την αποκατάστασή σου από το χειρουργείο της μαστεκτομής σου. Ακόμα και αν έχεις μπει στην εμμηνόπαυση. Ακόμα και αν είσαι στην προεμμηνόπαυση. Περνάς κλιμακτήριο. Γενικότερα οι ορμόνες σου δεν έτσι λίγο τα έχουν μπουρδουκλώσει στο μυαλό τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εγκυμοσύνη, με ρωτάς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εγκυμοσύνη με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού σου. Εγώ αυτό που οφείλω να σου πω είναι ότι έχει 94,9% ποσοστό φυσικών συστατικών, οπότε μια φωτογραφία τα συστατικά από το site στο γιατρό σου και σου λέει ο γιατρός σου το ναι ή το όχι. Που όχι δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Λοιπόν, απαραίτητο βήμα πριν βάλω το όπλο πολυβόλο είναι... Ούρσουλα, σταμάτα. Είναι η τσιτολοσιόν. Η τσιτολοσιόν είναι η τσιτολοσιόν. Δηλαδή, τι εννοείς. Καταρχήν δεν είναι τόνερ. Είναι τονίκ. Γιατί θα έρθει ταυτόχρονα με την τόνωση που θα δώσει στην επιδερμίδα, θα έρθει να κάνει και έξτρα boost σε αντιγύρανση και στα υπόλοιπα συστατικά που θα έρθουν στη ρουτίνα μας. Θα τοποθετηθεί όπως ακριβώς θα άπλωνες τις κρέμες σου και τα σέρουμ σου, δες εδώ δηλαδή, παντού, γενικότερα, όταν θα κάνεις ένα skin care και μετά θα φύγεις, όπως εγώ τώρα, με αυτό το φόρεμα, γιατί αλλιώς δεν με βλέπω να τη βγάζω στο φούρνο, εντάξει, θα κάνεις παντού. Έχεις κάνει ντους, υποτίθεται όμως, δεν είσαι ξύπνησα από το κρεβάτι και ήρθα να κάνω skin care. Εγώ σας έχω πει ότι κάνω ντους με το που ξυπνήσω το πρωί και τώρα το καλοκαίρι μπορεί να φτάσω και 4 φορές την ημέρα. Ναι, γιατί δεν μπορώ τη ζέστη, εγώ παθαίνω θερμοπληξίες, έχω άλλα θέματα. Λοιπόν, όσο λοιπόν το πρόσωπό σου είναι νοπό και αν μιλάς πολύ σαν εμένα, και προλαβαίνει και απορροφάται, γιατί έχεις κάνει και τη μάσκα, οπότε σίγουρα θα απορροφηθεί πολύ πιο γρήγορα. Παίρνεις γρήγορα το όπλο πολυβόλο, 2 pump για πρόσωπο λεμόν ντεκολτέ. Αυτό είναι το μοναδικό που δεν έχω πάρει, αλλά που θα πάει δεν μου τη γλιτώνει. Νομίζω ότι το μαύρισμα είναι από τις σταγόνες. Ναι,
Μες στη body lotion, μπανάνα καρύδα από τη Scandal. Λοιπόν, δύο pump και όχι απλά έφτασαν, έβαλα και σε αυτό το σημείο. Το βλέπεις? Σε δευτερόλεπτα έχει απορροφηθεί. Τώρα θα περιμένω εντυπώσεις. Εγώ θα το πω και θα το ξαναπώ και ας βαριέσαι να μ' ακούς. Χωρίς το οπλοπολιβόλο, το ξέρουν και τα κορίτσια, τα καλοκαίρια μου δεν θα ήταν το ίδιο. Τα καλοκαίρια μου δεν θα ήταν το ίδιο. Θα ήταν, αν με γνωρίζατε, 4 χρόνια πριν, θα, με το καλοκαίρι θα έλεγες πω κούκλα μου, πόσο κουρασμένη είσαι, πόσο κουρασμένη φαίνεσαι, πόσο, η λάμψη, η ενυδάτωση, η ελαστικότητα, η σφυγηλότητα, όλα αυτά μαζί που σου δίνει το οπλοπολιβόλο, να ξέρεις, γι' αυτό το βάζω και στο πόδι χήνας, δεν σε αφήνει να βγει η κούραση προς τα έξι. Τι? Τι έκανα, τα τουαζάκι? Όχι καλέ. Τατουάζ δεν κάνω εγώ το καλοκαίρι, τα τατουάζ μου τάχα όλα. Τον έχεις λατρέψει. Παιδιά, δεν γίνεται να μην το λατρέψεις. Εγώ που σε ξέρω από το Σεπτέμβρη, το έλεγε συνέχεια ότι αυτός ο ορός έσωσε το καλοκαίρι. Μα δεν λέω ψέματα. Τις ώρες που σηκωνόμουν, 5 η ώρα, τώρα εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, και ήμουνα στο φούρνο μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά έπρεπε να πάω στην πόλη να ψωνίσω και μετά να ξαναπάω στο φούρνο. Δεν ξαναέκανα skincare μέχρι το βράδυ και ο λόγος που δεν έσπασα ήταν ξεκάθαρα, παιδιά, το οπλοπολιβόλο. Δεν είχα κουράγιο εκείνες τις μέρες, γενικότερα τα καλοκαίρια, να βάλω το οτιδήποτε άλλο. Και η διαφορά είναι και στις φωτογραφίες, δηλαδή όποιος με έχει στο Facebook ή όποιος πάει σε πιο παλιά, δεν ξέρω αν ανέβαζα φωτογραφίες εδώ στο Instagram και ποτέ, δεν νομίζω, θα δει τη διαφορά, ειδικά εσείς που είσαστε και στην ομάδα. Δεν καταλαβαίνετε. Μπορείς λοιπόν να τα έχεις όλα μέσα σε ένα μπουκάλι. Αυτό κάνει το οπλοπολιβόλο. Γι' αυτό γίνεται ο χαμός με το οπλοπολιβόλο, γι' αυτό σας άρεσε τόσο το οπλοπολιβόλο στα δείγματα που πήρατε. Τους βγάλατε νοκάουτ με τα δείγματα που πήρατε. Και μετά θα έρθω, αυτό το καπάκι, δική του προσωπικότητα έχει, και μετά θα πάω στο μαγικό μου το ραβδάκι να συνεχίσω τη ρουτίνα, γιατί είναι πολύ αποδοτικό. Είναι πολύ αποδοτικό. Το καλοκαίρι γενικά δεν μπορούμε και πολλά, οπότε 2-3 τούρμπο. Συμφωνώ, σ' αγαπώ και επαυξάνω. Ειδικά το πρωί, το βράδυ. Καθίστε το βράδυ και βάλτε την Άρτα και τα Γιάννενα. Κάντε και μία ενδιάμεση. Το πρωί, όσο αντέχει το πρόσωπό σας. Πραγματικά σας μιλάω. Άμα μπει στην ομάδα Bloody Mary, θα πεθαίνω με τους σχολιασμούς σου. Νοπή επιδερμίδα μετά τη τζιτολοσιόν, με αυτόν τον ορό, και νομίζω ότι το τσίτωμα, η σύσφυξη, το firmingness που νιώθεις, πάει σε άλλο level ξεκάθαρα. Ευτυχώς που είχε ξεφύγει της Μαρίας, να ξέρεις, σε εκείνο το live και μας το είχε πει. Λοιπόν, βγάζω bright eyes. Το bright eyes, παιδιά, καταπαγωμένο, σου είπα, από Aurora ό,τι έχεις και είναι. Bright eyes, μπακουτσιόλ ή το golden hour, βάλτε το στο ψυγείο. Σε άλλο level η δροσιά. Μπα στην αρχή με πάντα μαζεμένη. Καλά. Θα το βάλουμε εννοείται και στο μεσόφριο. Θα το βάλω εννοείται και πάνω από το φρύδι. Τα τζιτζίκια, παιδιά, τα καημένα. Έξω έχουν ορχήστρα. Όπα, ξέχασα ψυγείο τούτο. Πάω να το βάλω. Επειδή δουλεύω 15 ώρες το πρωί, που δεν έχω κουράγιο για πολλά, με έχει σώσει. Είμαι σίγουρη. Εσύ μου θυμίζεις τώρα τα παλιά τα δικά μου. Δεν καταλαβαίνεις. Μόνο όσοι το ζούνε το ζόρι αυτό. Και σε τι θερμοκρασίες μέσα στο φούρνο, έτσι. Πόσες φορές να φεύγει ο Στέφανος για delivery και να έχω κόσμο μπροστά και να τους λέω συγγνώμη, πρέπει να πάω να ξεφουρνίσω το ψωμί.
το toast, τα αυτά και από τη βιασύνη μου, να μου φεύγουν δάκρυα από το άγχος, γιατί έξω περίμενε ουρά κόσμος, και εγώ μέσα να έχω και τη ζέστη από το φούρνο και τα δάκρυα, ξέρεις, από το στρες και από το άγχος. Άστο, παιδιά, η πιο απαιτητική και δύσκολη δουλειά που υπάρχει. Να έχεις φούρνο και να έχεις και μπροστά ανοιχτό το μαγαζί χωρίς να έχεις βοήθεια. Πειράζει, τα καταφέραμε και τώρα είμαστε πολύ 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 καλά. Λοιπόν, έχω βάλει όπλο πολυβόλαιο, έχω βάλει μαγικό ραβδί, αυτά έχω βάλει. Σου είπα και σου εξήγησα για εσάς που μπαίνετε τώρα ότι είναι πολύ σημαντικό. Η ομάδα μου στο Facebook είναι μια κλειστή ομάδα που σεβόμαστε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Μιλάμε τη γνώμη μας πάντα με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Δεν κοροϊδεύουμε, δεν κάνουμε χαχά, δεν κάνουμε έλεος. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα, γιατί όποιος δεν μιλάει όμορφα απλά αποχωρεί. Δεν είμαι δηλαδή δασκάλα ή αυτό, αλλά στη δική μου την ομάδα δεν κατακρίνουμε ούτε προϊόντα, ούτε μιλάμε άσχημα. Λέμε απλά, αν κάτι δεν μου τέριαξε, λέμε εμένα δεν μου τέριαξε και πάμε και ερχόμαστε και βλέπουμε με τι το συνδύασες, πώς το χρησιμοποίησες. Μπορεί κάποιο προϊόν να σου κάνει τρίμα και εσύ να μην ξέρεις γιατί σου κάνει τρίμα. Μπορεί να έχει SPF και να μην σου πήγε στο μυαλό ότι θέλει άλλη τοποθέτηση. Εκεί μιλάμε λίγο πιο, ξέρεις, σουτάρετε λέει πάρα αυτά. Δεν σουτάρετε, μωρέ. Πάει, κοίτα, τσάι του βουνού. Αυτό. Δεν σουτάρετε. Πρέπει να αποχωρήσει. Λοιπόν, να έχουμε την ευλογία του Πάτερ, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, υγεία να μας δίνει. Αυτό. Ανούλα μου, μπορούμε να βάλουμε το όπλο πολυβόλο και μετά τον κόπερ από Αουρόρα. Εννοείται ότι μπορούμε. Εννοείται ότι μπορούμε. Το έχω κάνει. Το έχω κάνει και σε ρουτίνα. Αυτή είναι η ομάδα. Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα. Πιο πολλά χρόνια υπάρχει η ομάδα από ότι υπάρχει το Instagram, να σου πω την αλήθεια. Οπότε ναι, και είναι η δεύτερη ομάδα που είχα, γιατί η πρώτη υπήρχε από προαμνημονεύτων ετών, από το 2009, να ξέρεις. Λοιπόν, αλλά ήτανε πολύ intimate, ήτανε για τον κύκλο μου, κατάλαβες. Χωρίς απόσταση, αν έχεις κόπερ, αν έχεις ρετιναλδεΐδη, αν έχεις ρετιναλδεΐδη μόνο βράδυ, αν βάλεις ρετινόλ, πάλι το βράδυ, αν κάνεις οξέα, πάλι το βράδυ, χωρίς καθόλου να σκεφτείς το χρόνο να περιμένεις. Δεν χρειάζεται χρονική απόσταση. Νομίζω ότι 2-3 λεπτάκια ίσα-ίσα να σου απορροφηθεί, να αρχίσεις να νιώθεις αυτό το τσίτωμα και κατευθείαν να προχωρήσεις παρακάτω στη ρουτίνα σου. Εντάξει, λοιπόν, αν θα περάσεις αρκετές ώρες χρόνο στο κινητό σου μπροστά, στον υπολογιστή σου μπροστά, εγώ δεν θα σταματήσω να σου λέω πόσο σημαντικό είναι να προστατεύεις πέρα από την αντιγύρανση την επιδερμίδα σου, αλλά και από την έκθεση των κινητών, των υπολογιστών και γενικότερα των συσκευών, οι οποίοι βγάζουν και απελευθερώνουν μπλε φως και ένα είδος ακτινοβολία, η οποία είναι και αυτή πολύ επιζημία για την επιδερμίδα, προκαλεί και εκείνη πάρα πολλά θέματα. Είστε φοβεροί, λέει, και τα λέτε απλά και κατανοητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν με θεωρώ φοβερή και σίγουρα δεν με θεωρώ απλή και κατανοητή. Με θεωρώ πάρα πολύ μπουρμπουρού, αλλά επειδή κάποιος κόσμος δεν ξέρει πολύ βασικά πράγματα, θέλω να τα λέω και να τα αναλύω σαν να μιλάω στην κόρη μου. Κάπως έτσι το νιώθω. Καταλαβες. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ παρόλα αυτά για το σχόλιο σου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάρω από έλευσης λοιπόν τον ορό των anti-wrinkle. Είναι αντιγυραντικός, αλλά έχει και προστασία από μπλε φώτα και ακτινοβολία. Το ξέρω ότι σας έχω πει ένα pump για το πρόσωπο, αλλά επειδή τώρα δεν μιλάω μόνο για το πρόσωπο, κάνουμε μαζί και για πρόσωπο. Για βλαβερά συστατικά, άμα θα μιλήσω, ενώ μπορείτε να τα γκουγκλάρετε, μετά θα μου πείτε, πες μας και ποια προϊόντα τα έχουν μέσα. Και επειδή πάρα πολλές εταιρείες δεν μας παρακολουθούν για καλό, αλλά μας παρακολουθούν για να μου τη φέρουν στη γωνία, θα μου επιτρέψεις να προστατέψω τον εαυτό μου όσο μπορώ. Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολλά. Και πάρα πολλές εταιρείες θα κάνουν, ξέρεις, επίθεση, να το πούμε ξεκάθαρα. Λοιπόν,
Μπορούμε δηλαδή ο Roland Opus Cooper και μετά ο Ροέλευσης. Εννοείται ότι μπορείτε. Εννοείται ότι μπορείτε. Θα πηγαίνετε βάσει σύστασης βέβαια, έτσι. Πρώτα Roland Opus, μετά Cooper και μετά αυτό. Λοιπόν, εγώ και εσύ και κάποια κορίτσια και κάποια αγόρια που δεν θέλουμε να υδρώνουμε, δεν θέλουμε τη λιπαρότητα και θέλουμε ένα φιλτράκι απαλό, ελαφρύ, ακριβώς, και δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και θέλουμε λοιπόν ένα ελαφρύ τύπου φίλτρο, να μην γυαλίσουμε, να μην βγάλουμε λιπαρότητα, αλλά να έχει και αυτό την αντιγύρανσή του και την προστασία του και ένα ελαφρύ φιλτράκι, ένα ελαφρύ φιλτράκι, σαν το φιλτράκι από το στριφτό που θα στρίψεις, ρε παιδί μου, κατάλαβες, το τσιγαράκι. Ποιος στρίβει τώρα στριφτό, εγώ δεν ξέρω, αλλά λέω, μια πρόταση που μπορώ να σου κάνω άνετα είναι το green tea από τη Fluff. Πάρα πολύ καλό. Για λιπαρές απευθύνομαι βέβαια τώρα, έτσι. Λιπαρές, μεικτές επιδερμίδες και επιδερμίδες οι οποίες θέλουν χωρίς να βαφτούν, και να βαφτούν βέβαια μπορούν μετά, αλλά και χωρίς να βαφτούν να έχουν έτσι ένα μικρό φιλτράκι στους πόρους, να διατηρηθεί η επιδερμίδα τους ματ, και είναι μία λύση πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλή. Και έρχομαι κοντά να δεις ότι μόλις θα απορροφηθεί, θα στεγνώσει ματ τελείως και θα κάνει λίγο σαν blurry, σαν θολότητα στους πόρους. Είναι καταπληκτικός, το ξέρεις ότι το έχω στο βαλιτσάκι μου, το ξέρεις ότι στο δείχνω πάντα όταν κάνουμε μακιγιάζ, το αναμειγνύουμε και με το foundation και κάνει υπέροχο blending. Μπορούμε να το βάλουμε και στο αντιλιακό μας, αν για παράδειγμα πήρες ένα αντιλιακό και σου πέσε λιπαρό, το ξέρεις ότι στο προτείνω σαν λύση. Γενικότερα το κάνεις και μάσκα. Αντίστοιχα για τις ξηρές, το λίτσι. Το λίτσι, θυμάσαι το χειμώνα το λίτσι, με τα δύο χέρια που είμαι λιπαρή, έτσι. Τι έχει το δεξί μου χέρι από πάνω, τη μάσκα από λαντιόπης. Για να σου δείξω ότι όση ώρα και αν περάσει, δεν πρόκειται να στεγνώσει και να μου τραβήξει το δέρμα. Αυτό. Γιατί κάποια κορίτσια που είναι πολύ ξηρά και είναι πολύ ευαίσθητα ή είναι αφυδατωμένα, φοβούνται να την πάρουν. Και θέλω να δουν τώρα σε λίγο πώς απλά με ένα πέρασμα τονωτικής, με ένα μορομάντιλο, θα αφαιρεθεί και τι διαφορά θα κάνει με το υπόλοιπο χεράκι. Γιατί εμένα μ' αρέσει που με εμπιστεύονται, εμένα μ' αρέσει που ζητάνε τη βοήθειά μου και με κάνει να σκέφτομαι πώς μπορώ να τους το δείξω. Γιατί το να βάλω τη μάσκα και να κάτσουμε 25-30 λεπτά να κοιταζόμαστε, δεν κατάλαβες. Οπότε έβαλα λίγο στο χεράκι, κάνουμε τη ρουτίνα και θα το δούμε το αποτέλεσμα σε λίγο. Είναι το Green Tea Mattifying Face Milk. Τρώμαξε, λέει, όχι αγαπημένη μου, μην τρομάζεις. Και η μάσκα, να πούμε ατελείωτη. Απολαντιοποιείς, ναι. Και δύο άτομα να τη κάνουνε στο σπίτι σας, έτσι. Αυτό έβλεπα, καλέ, λέει, και σου είπα, έκανες τατουάζ. Α, αλήθεια, λες. Να το. Όχι, είναι μάσκα. Τέτοιο τατουάζ θα έκανα. Αλήθεια. Δεν με ξέρεις καλά. Θα τρελαθώ. Καλημέρα αγαπημένοι, εμένα ο πράσινος ορός Fluff είναι από τους αγαπημένους μου. Γενικότερα, όσοι είναι λιπαροί, όσοι υδρών, όσοι είναι μεικτοί, όσοι έχουν θέματα, τον θέλουν γιατί κάνει αυτό ακριβώς. Κάνει ματ. Άννα μου, έχεις πολλές γνώσεις και σε εμπιστευόμαστε. Είναι τιμή μου, αλήθεια είναι τιμή μου. Πινελόπη, κοίτα τι αντιλιακό θα βάλω, ήρθε το καινούριο, γιατί το προηγούμενο το ξεπάστρεψα, έτσι παιδιά, από αιώλια, καταπληκτικό. Καταπληκτικ. Λοιπόν, πολλές φορές τώρα εσύ με ρωτάς, σε ποιο στάδιο μπορώ να βάλω το μίστ μου. Σε όποιο θέλεις. Το μίστ, σου έχω πει πολλές φορές, εξαρτάται τι μίστ έχεις. Αν έχεις αντιγυραντικό, αντιοξυδοτικό, θα το βάλεις. Σε όποιο στάδιο θέλεις. Αν έχεις το σκάνδαλ, το illusion, θα το βάλεις και στο τέλος, για να φύγεις με λαμπερή επιδερμίδα. Κατάλαβες, για να φύγεις έτσι με ένα glow της υγείας. Και όχι glitter, είναι η λάμψη της υγείας που λέμε καμιά φορά. Ανάλογα λοιπόν το mist, γιατί μου λες, μου γράφετε ερώτηση, σε ποιο στάδιο, ναι, σε ποιο στάδιο, σε όποιο στάδιο θέλεις.
σε όποιο στάδιο θέλεις. Μπορείς πριν το όπλο πολυβόλο, μπορείς μετά το όπλο πολυβόλο, μπορείς πριν τον αντιγυραντικό της έλευσης, μπορείς και ενδιάμεσα σε όλα, σε όλα, σε όλα, σε όποιο θέλεις. Εγώ βάζω το face mist από Ακάμνια στο ενδιάμεσο της ρουτίνας και πριν φύγω και μαζί μου πάντα έχω το Scandal, το Illusion. Εγώ αυτό ακολουθώ. Η μάσκα είναι τέλεια, τη χρησιμοποιώ από πέρσι τον Ιούνιο και πήγα για καθαρισμό και η αισθητικός μου μου είπε ότι δεν χρειάζομαι. Είδες. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι μία μάσκα που τα έχει όλα. Και καθαρίζει, και απολεπίζει, και αποτοξινώνει, και θρέφει, και βοηθάει και σε λεπτές γραμμές και βαθιές ρητίδες. Σε ευχαριστώ που το είπες. Σε ευχαριστώ. Πάμε να κλειδώσουμε ματάκια. Σήμερα θα πάρω τη μυρτιά μου. Σήμερα θα πάρω τη μυρτιά μου. Θα πάρω τη μυρτιά μου που τα ανεβάζει όλα. Σήμερα θα πάρω τη μυρτιά μου και θα τη βάλουμε παντού, γιατί βλέπεις ότι πολύ καλά πήγε η βραδινή ρουτίνα μαζί σου. Εγώ έχω πάρει ένα μίστ και ψεκάζομαι στο γραφείο μέσα στο 8ωρο σαν τη Μαρκορά. Μην το κοροϊδεύεις καθόλου, 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 πάρα πολύ καλά κάνεις, γιατί το air condition μέσα, η ζέστη έξω, μόλις βγαίνετε έξω θα είναι σαν τις ταινίες που είναι στη Σαχάρα, που εξατμίζονται σαν κάτι παιδικά. Κάπως έτσι θέλω να σκεφτείς ότι εξατμίζεται και η ενυδάτωση από το δέρμα μας. Να προσέχετε πάρα 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 πολύ, παιδιά. Δεν έχουν στηθεί ολόκληρες εταιρείες βασισμένες να έχουν και ένα μίστ στην γκάμα τους τυχαία. Να το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό τι είναι που βάζω στα μάτια για να κλειδώσω. Αυτή είναι η κρέμα ματιών για ανόρθωση στα βλέφαρα, η αντιγυραντική. Αυτή είναι η κρέμα ματιών η οποία έχει και κύλισμα από κάρδαμο, όπου ακούς κάρδαμο να ξέρεις ότι ανορθώνει τα πάντα. Βοηθάει πάρα πολύ σε επιδερμίδες οι οποίες στα ματάκια τους έχουν κάποιο είδους βλεφαρόπτωση. Και μαζί με το μαγικό ραβδάκι, το Bright Eyes, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σούπερ με αυτά τα δύο για πρωί. Δεν μπορώ να βάλω πολλά πράγματα γιατί κατευθύνομαι στο φούρνο. Οπότε στα ματάκια έβαλα Bright Eyes καταπαγωμένο και τη μυρτιά μου των ματιών που βλέπεις πάντα, πάντα να κάνω και αυτές τις κινήσεις όταν οι ματιών μου έχουν ως επιτοπλίστων πεπτίδια. Έτσι, όταν δηλαδή η ματιών σου γράφει ότι βοηθάει πάρα πολύ σε ανόρθωση βλεφάρου, είναι αντιγυραντική, είναι πεπτιδιακή, θα έρχεστε και θα κάνετε και αυτό. Βλέπεις. Το Eye and Line στο ψυγείο. Η Κατερίνα είπε ναι. Εγώ δεν το έχω. Εγώ στο ψυγείο έχω το Face Mist. Που είπε η Κατερίνα να το έχουμε. Και από τότε που το είπε η Κατερίνα είναι σούπερ. Λοιπόν. Πάω λοιπόν. Και τον οξυνάνω, ναι, και αυτό είναι στα μάξι και νιώθω λίγο και εγώ σαν να ατμίζω. Λοιπόν, μυρτιά αγαπημένοι, όσοι έχετε μυρτιά και πέρλα ξέρετε ότι τη πέρλα τη βάζουμε εδώ, τη μυρτιά τη βάζουμε εδώ, μπορούμε όμως να τη χρησιμοποιήσουμε εννοείται και μεμονωμένα την κάθε μία. Το μίστη σακάμνη το βάζουμε και πάνω από το αντιλιακό, πάρα πολύ σωστή είσαι, πάρα πολύ σωστή. Και το ξέρω ότι περιμένεις να δεις τη μυρτιά, αλλά εγώ θα βάλω τη πέρλα. Εγώ θα βάλω τη πέρλα, θέλω αυτή τη λάμψη, επειδή δεν θα βαφτώ, δεν μπορώ να βαφτώ με τόση ζέστη, νιώθω ότι θα λιώσω ολάκερη, θα βάλω τη πέρλα, θα βάλω μετά και το Illusion και θα φύγω απλά λιτάκια πέρυτα. Ευτυχώς κάνω το self-tan, οπότε είναι λίγο πιο ομοιόμορφα τα πράγματα και δεν είμαι τόσο λευκή όσο ήμουνα, οπότε θεωρώ, τι λες κι εσύ, ότι είμαστε μια χαρά, τι λες, για να πάμε για δουλίτσα. Μπορούμε και τα δύο, εννοείται ότι μπορούμε και τα δύο, εννοείται ότι μπορείς και τα δύο. Λοιπόν, πέρλα, δεν θα σου μιλήσω για την υφή, δεν θα σου μιλήσω για το εκχύλισμα πέρλας, θέλω να δεις εδώ γιατί κρέμα μιλάμε, είναι η κρέμα που θέλει να σου κάνει στο πρόσωπο μία βελούδινη υφή, θέλει να σου δώσει
μία, πώς να σου πω, μία μεταξένια λάμψη υγείας, δες. Έχει ένα φινίρισμα πραγματικά εκθαμβωτικό, δες εδώ που δεν έχω βάλει και δες εδώ. Γενικότερα την πέρλα θα τη λατρέψετε και αν κάνετε μακιγιάς. Εμένα η πέρλα μου αρέσει πάρα πολύ χειμώνα καλοκαίρι, είτε βαφτό είτε δε βαφτό, γι' αυτό το ωραίο φινίρισμα που δίνει. Νιώθω ότι το εκχύλισμα της πέρλας, έτσι ξέρεις, ανάλογα το φωτισμό, μου κρύβει κοκκινίλες, μου κρύβει ευριαγγίες, μου κρύβει έτσι ατέλειες που έχουμε όλοι στο πρόσωπο, γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο το οποίο είναι τέλειο. Όταν βλέπεις τέλειο πρόσωπο, βλέπεις τέλεια φίλτρα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, λίγη ποσότητα βάζουμε κλασικά στο εσωτερικό του χεριού. Μη φοβάστε δηλαδή ότι θα το απορροφήσει το χεράκι σε καμία περίπτωση. Ξεκινάμε από το μέτωπο, κατεβαίνω. Βοηθάω. Οβάλ. Χάρη σε σένα έχω αρχίσει να μην χρειάζομαι το make-up, αγαπημένη μου. Σε αγαπώ. Και τώρα, είπαμε, ό,τι βάζουμε στο πρόσωπο κατεβαίνει. Κατεβαίνει, ναι. Κατεβαίνει σε όλο το ντεκολτέ. Εχθές είχα ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν πρόλαβα να το ανοίξω όλο. Θα το ανοίξω σήμερα στο φούρνο μέχρι να κόβει τα τόστ και να κάνει ό,τι μπορώ να απαντήσω. Και μετά το απόγευμα, λοιπόν, μου γράφει μια κοπέλα. Μετά το live με της Άννας, με την Άννα που κάναμε, όλα λέει ωραία, όλα λέει τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά η κατάσταση των χεριών σας, μου μίλαγε και στον πληθυντικό, είναι, λέει, εξαιρετική, πείτε μας τι χρησιμοποιείτε. Πέρα λοιπόν, τίμια και ειλικρινή όπως όλα, έτσι. Πέρα λοιπόν από το χειμώνα, που θα βάλω τις φλαφ, την κρέμα χεριών με την μπανάνα, που δεν ξέρω καν αν υπάρχει ακόμα ή αν έχει αντικατασταθεί από κάτι, δεν βάζω κρέμες χεριών. Ό,τι βάζω στο πρόσωπο, με βλέπεις πάντα να τα περνάω και στα χέρια. Ό,τι βάζουμε στο πρόσωπο και κατεβαίνει στο λαιμό, το κατεβάζω πάντα και στο λαιμό. Μην κοιτάς που σε σένα έρχομαι πριν κάνω ντους. Πάντα. Και πάντα, μα πάντα, πάρα πολύ σημαντικό είναι η αναπλαστική, παιδιά. Η αναπλαστική, ακόμα και σε ενδιάμεση ρουτίνα, το είπαμε και την άλλη φορά που κάναμε την οξυγονοθεραπεία, αν κάτι πρέπει να έχεις και να βάζεις συχνά μέσα στην ημέρα σου, είναι μια αναπλαστική. Εντάξει. Δεν πειράζει, Φόφη μου. Να πας στο καλό. Εγώ θα διαβάσω το σχόλιο της Γιώτας, γιατί πραγματικά και εγώ συγκινούμαι. Πόσο απολαμβάνω τα live σου, τόσο για σένα όσο και για τα σχόλια. Πόσο βοηθάνε τα κορίτσια. Μπράβο στην ομάδα. Είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό να έχουν βρεθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ μαζί. Πραγματικά είναι συγκινητικό και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό για το μέλλον. Πόσο ωραίο θα ήταν αυτό να το κάναμε όλοι. Πόσο ωραίο θα ήταν όλοι, να λέγαμε απλώς να μοιραζόμαστε γνώσεις, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Πόσο θα άλλαζε γενικότερα η κοινωνία. Είναι για αυτά που λέγαμε και χτες, στο after. Και δεν πάμε πουθενά χωρίς αντιλιακό, Όσο έχει. Μέσα, πριν. Να το, τελείωσε. Τέλειωσε. Εντάξει, τέλειωσε. Έκανε και, την τελευταία έτσι την αυτή. Έλα να ανοίξουμε τα καινούρια, Πινελόπη, Έλα, Πινελόπη. Μου στείλε και με το χρώμα. Θέλω τόσο πολύ να το δοκιμάσω. Όχι μόνο ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά... Τι? Υπάρχει και ωραίο χιούμορ. Υπάρχει ωραίο χιούμορ και με σεβασμό. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα. Το πιο σημαντικό από όλα. Πραγματικά. Πραγματικά είναι το πιο σημαντικό. Εσύ βγάζεις αυτή την αύρα, Άννα μου, γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι λες εσύ, Έτσι λέμε εμείς. Κάποιοι άλλοι λένε όταν έρχονται και βρίζουν και προσβάλλουν, μετά πάνε στις εταιρείες και λένε ότι
δεν τόλμησα να πω τη γνώμη μου και με μπλόκαρε. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ. Όποιος δεν σέβεται μπλοκάρεται, όποιος μιλήσει άσχημα μπλοκάρεται και όποιος βρίσει μπλοκάρεται. Αυτά όλα είναι μαζί, έτσι. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα live που μιλάει ένας άνθρωπος και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι σε αυτή την παρέα. Προσβάλλεις και το σπίτι μου που σου ανοίγω αυτή τη στιγμή. Προσβάλλεις και τα σπίτια των ανθρώπων που είτε σε βλέπουν από το σπίτι τους, είτε σε βλέπουν από την παραλία, είτε σε βλέπουν από το μαγαζί τους, είτε σε βλέπουν από το χώρο εργασία τους. Σίγουρα δεν έχουν μπει για να δούνε μια ανάρμοστη συμπεριφορά. Και επειδή τα live αυτά τα βλέπουν και, ναι, τα βλέπουν και τα παιδιά μου, αποθηκεύονται και γενικότερα τα μηνύματα που θέλω να περνάμε και μαθαίνουμε και στο σπίτι μας το ίδιο, είναι πρώτα απ' όλα να μιλάμε όμορφα, δεν μιλάμε για όταν θα σε νευριάσουν, για όταν δεν θα μαζεύουν το δωμάτιό τους, έτσι, και είσαι μαμά, πρέπει να τα μάθεις τάξη, τακτοποίηση, αύριο μεθαύριο θα μετακομίσουν, θα πάνε να σπουδάσουν. Μιλάμε για το πώς πρέπει να συζητάμε, ακόμα κι αν με κάτι δεν συμφωνούμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να συζητήσεις πολιτισμένα και να βρούμε, ακόμα κι αν κάτι δεν σου τέριαξε, να βρούμε γιατί δεν σου τέριαξε, τι μπορεί να έκανες, τι μπορεί να παρέλειψες, πώς μπορεί να το τοποθέτησες, κατάλαβες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το έχεις κατακτήσει πρώτα απ' όλα με το χαρακτήρα σου, την ειλικρίνειά σου και τη γνώση σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιλιακή έβαλα αιώλια, είχατε πάρα πολύ δίκιο και η Πινελόπη είχε δίκιο. Ταυτίστηκα απόλυτα, είναι τόσο λεπτόρευστο, τόσο ωραίο και δροσιστικό που είναι πραγματικά καταπληκτικό. Λοιπόν, 45 λεπτά μετά, 50 λεπτά μετά, πήρα ένα μωρομαντιλάκι και ελάτε να δείτε. Ορίστε, χωρίς δύναμη έτσι. Ορίστε. Να δεις πόσο εύκολα αφαιρείται. Όποιος αγαπάει την αφαίρεση με το μισελάρ, μπορεί και με το μισελάρ. Αλλά θεωρώ ότι και με ένα πανάκι, ένα face cloth ή απλώς με νεράκι, άμα θα το αφαιρέσεις, θα έχεις το τέλειο αποτέλεσμα. Δείτε. Δείτε την περιοχή εδώ που μπήκε η μάσκα, πώς φώτισε, πώς καθάρισε και πόσο πιο διαυγής φαίνεται από το υπόλοιπο χέρι. Αυτό κάνει η μάσκα, παιδιά, από λαντιόπης. Αντιοξυδοτική δράση, καθαριστική δράση, αλλά ταυτόχρονα εδώ είναι σαν βελούδο. Δεν καταλαβαίνετε, μόνο αν θα το πιάνατε πραγματικά. Στο μεταξύ σήμερα, αν παρατηρήσατε, μπορώ να σχολιάζω από την αρχή του live. Ναι, Ούρσουλα, το παρατηρήσαμε. Κατάλαβες γιατί σε λέω Ούρσουλα. Ναι, είναι τέλεια, συμφωνώ και πολύ δροσιστική. Και τώρα, όποιος θέλει, αφού έχεις βάλει και το αντιλιακό σου... Εγώ συνήθως παρακολουθώ και δεν μιλάω γιατί θέλω να ακούω. Εσάς που δεν μιλάτε και έρχεστε στην έκθεση και στα event και μου λέτε «Εγώ δεν χάνω κανένα live σου» και σου λέω «Ποιο είναι το όνομά σου» και μετά λέω «Ναι, αλλά αφού δεν μου μιλάς, εγώ δεν σε έχω δει να σχολιάζεις» και λες εσύ «Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν μπαίνω στα live για να σχολιάζω, μπαίνω στα live για να ακούω και να παρακολουθώ και να γράφω και να κρατάω σημειώσεις, σας αγαπώ να ξέρετε, αλλά είναι ωραίο να λέτε και ένα γεια, είναι ωραίο να πεις και τη γνώμη σου, είναι ωραίο να κάνεις μία ερώτηση, γιατί η δική σου απορία, να ξέρεις, μπορεί να είναι και κάποιου άλλου, ο οποίος άλλος να ντρέπεται πολύ περισσότερο από εσένα να μιλήσει. Οπότε είναι ωραίο να ρωτάτε, είναι ωραίο να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και εμένα μ' αρέσει να μιλάμε. Άμα δεν μου άρεσε να μιλάμε, θα ήμουν κι εγώ να ανοίγω την κάμερα, να κάνω stories, να κάνω ένα βίντεο στο YouTube και μετά γεια σας, αντίο, καλησπέρα, φιλάκια. Δεν μπορώ έτσι εγώ να λειτουργήσω. Δεν θέλω, θέλω αυτή την επαφή. Και να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, πάλι με ωραίο τρόπο. Αυτό δεν είναι κάτι παράλογο ή κάτι τρελό αυτό που πρέπει να συμβεί στην ανθρωπότητα γενικά. Λοιπόν, τώρα λοιπόν μετά την αντιλιακή, παίρνεις και αυτό εδώ το μαγικό μας. Τονίζεις λίγο και το self-tan σου, τονίζεις λίγο έτσι και την... λαμπυριστή όψη υγείας που σου δίνει και φεύγεις από το σπίτι σου και είσαι ok τουλάχιστον
για ένα τετράωρο εκτός παραλίας, έτσι. Αυτή η ρουτίνα, ξαναλέω, είναι εκτός παραλίας. Αν θα πας στην παραλία, εννοείται ότι θα βάλεις στη 1,5-2 ώρες, όχι πιο αργά. Η αντιλιακή αιώλια ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος φυσικά και εγώ σε έβλεπα για αρκετό καιρό μέχρι να το πάρω απόφαση και να σου γράψω. Αγαπημένη μου, ναι, αλλά τι ωραία είναι τώρα που μου γράφεις, δεν είναι ωραία? Εντάξει, θέλει λίγο καιρό, ρε παιδί μου, να προσαρμοστείτε, το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ πιο ωραίο να μιλάμε. Είναι πολύ πιο ωραίο να σχολιάζετε, είναι πολύ πιο ωραίο να βλέπω κι εγώ το όνομά σας κάπου εκεί στα σχόλια και να λέω αχά, τι ωραία ερώτηση, και να παίρνω κι εγώ αυτό και ή να σου απαντάω εκείνη τη στιγμή ή να τη σημειώνω και να έρχεται ένα live με αυτό που ρωτάς. Εντάξει, έτσι είναι, εγώ ντρέπομαι επειδή δεν γράφω σωστά ελληνικά. Δεν υπάρχει να ντρέπεσαι, δεν ζητάμε εδώ την ελληνική άπτεστη γλώσσα. Εγώ θα τη ζητήσω την ελληνική τη γλώσσα που σας κάνω 15 σαρδάμ σε κάθε live. Έλα. Άσχετο, λέει, αλλά στη βιντεοκλήση με το γιο μου δεν φαίνονται μαύροι κύκλοι. Σούπερ. Είστε μωρέ προσιτοί και εσείς, αυτό παίζει ρόλο. Ναι, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε απρόσιτοι. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από ό,τι είσαστε κι εσείς. Το ίδιο πράγμα είμαστε όλοι. Όταν βάζεις βιταμίνες στην αντιλιακή, μαυρίζεις πιο γρήγορα? Όχι. Ούτε καν. Όχι. Ενισχύεις τη δράση του αντιλιακού σου. Μπουστάρεις την αντιλιακή σου προστασία. Η βιταμίνη C είναι ένα συστατικό που αγαπάει πάρα πολύ το SPF. Καταλαβαίνεις, πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τονώνει, στο δυναμώνει, ακόμα και αν υδρώσεις λίγο, αν δεν σκουπιστείς έτσι και απλά κάνεις τα μποναριστές κινησούλες, δεν υπάρχει περίπτωση να εξατμιστεί. Καταλαβαίνεις. Καλημέρα, εγώ τυχαία σε βρήκα στο Instagram, δεν έχω το χρόνο να παρακολουθώ συνέχεια, λογικό. Λόγω δουλειάς, αλλά προσπαθώ, δεν έχω ιδέα για όλα αυτά τα προϊόντα, τώρα μαθαίνω, δεν πειράζει, σιγά-σιγά, παιδιά. Σιγά-σιγά και θα τα μάθετε όλα. Λοιπόν, θα φύγω τώρα, θα σε κλείσω, βγάζω τη στέκα μου, ευγενική και με σεβασμό να είμαστε, δεν μας νοιάζει η ορθογραφία. Ακριβώς, αγαπημένη μου, Ντόρα Παύλα Νονά, το μαλλί το έφτιαξα πριν το live, έτσι θα φύγω. Το γυαλί μας, το αντιλιακό μας αναχείρας, ένα μίστη σας παρακαλώ, να πίνετε πολύ νεράκι, αποφεύγετε ερωθήματα που σας ρουφάνε υγρασία, ενυδάτωση. Θα μου πεις, ναι, αλλά εγώ χωρίς καφέ. Εντάξει, πιες καφέ. Πιες τον πρώτο τον καφέ, δυνατό και καλό. Μετά πάρε καφέ, πάρε ντικάφ. Πάρε τσάι, πάρε κάτι άλλο. Εντάξει, όχι πολλούς καφέδες, παιδιά, και όχι πολύ αλκοόλ. Πιες μια μπυρίτσα, μην πιεις 15 ούζα, γιατί και το αλκοόλ και ο καφές σας ρουφάει όλη την ενυδάτωση και όλη την υγρασία. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά, κλείσε λίγο να δω το βίντεο να γράψω τη ρουτίνα. Εντάξει, κλείνω. Σας φιλώ, σας αγαπώ και τα λέμε το βράδυ με βραδινή ρουτίνα. Εντάξει, εδώ μαζί, όποιος μπορεί. Φιλάκια, καλά μπάνια, καλή Κυριακή σε όλους. Γεια σας.